Πάμε τώρα στο πάνελ να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Να καλησπερίσω από τη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Δαρδαμάνη, τον κύριο Ζώτο από το Κομμουνιστικό Κόμμα και τον κύριο Δήμο από την Ένωση Κεντρών. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Κύριε Δήμο, τα σχόλιά σας καταρχήν για τα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση για την ψήφιση του ασφαλιστικού, αλλά θέλω να μου σχολιάσετε και τη δήλωση του κύριου Βέμπερ, ο οποίος κατηγορεί ευθέως τον Πρωθυπουργό ότι έχει καταστρέψει τη χώρα τον τελευταίο χρόνο. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω με ένα δεδομένο. Όλοι εδώ στο τραπέζι και φαντάζομαι και όλοι στην Ελλάδα θέλουμε να σωθεί η χώρα. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Θέλουμε δηλαδή να αναπτυχθεί η οικονομία, να αναγεννηθεί η οικονομία, γιατί αυτό είναι το κύριο ζητούμενο. Και τώρα θέλω να μιλήσω εις τριπλούν, δηλαδή τρεις ιδιότητες, σαν στέλεχος Ένωσης Κεντρών που αυτά τα λέμε από το 1992 για τον υπέρογκο δανεισμό. Για τη χώρα, την οικονομία χωρίς μεταρρυθμίσεις τόσα χρόνια. Δεύτερον, σαν βορειοϋπηρώτης, είναι η καταγωγή μου είναι από τη Βόρεια Ήπειρο, αν δεν ξέρετε. Εμείς ουσιαστικά θέλουμε να βλέπουμε την πατρίδα σε πολύ καλύτερες μέρες. Όσοι έχουν ζήσει στο εξωτερικό, για τους ομογενείς, μακριά από την πατρίδα, θα το καταλάβουν πολύ καλά αυτό που λέω και μάλιστα δε σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Και είδαμε δηλαδή τον κύριο Τσακαλώτο χθες στο Eurogroup να χαμογελάει διάπλατα σε μια φωτογραφία που είχε με τον κύριο Ντάισενμπλουμ. Τον κύριο Τσίπρα σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο να είναι σε πανηγυρικό κλίμα. Έπληξε το εγκόμιο και του κύριου Τσακαλώτο και του κύριου Κατρούγκαλου. Ναι. Εγώ πιστεύω δηλαδή δεν ήταν ο ίδιος υπουργός, ο κύριος Τσακαλώτος, πριν κάπως ο καιρό που έλεγε ότι αν φτάσει η αξιολόγηση το Μάιο, ζήτω που καήκαμε. Τώρα έχουμε άλλη εικόνα. Δεν ξέρω, αυτό ας το κρίνει ο λαός. Καλά όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα και φοβάμαι ότι θα προσγειωθούμε απότομα και ανώμαλα, όπως γίνεται συνήθως το τελευταίο διάστημα. Θυμίζω δηλαδή την προσγείωση που έγινε αμέσως μετά μια εβδομάδα από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Το όχι δηλαδή έγινε αμέσως ναι μέσα σε μια εβδομάδα στις 12 Ιουλίου και ακολουθήσαν αυτά που όλοι ξέρουμε. Πανηγυρίζουμε λοιπόν τι. Πανηγυρίζουμε γιατί. Αποφασίστηκε ότι κάθε Μάιο, μάλλον κάθε 30 Απριλίου, θα αξιολογείται η χώρα και αν δεν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή 0,6% το 2016, 1,6% το 2017, 3,5% το 2018. Mm-hmm. 3,5% δηλαδή το 2018 μου φαίνεται πολύ απίθανο. Και μόλις εάν δεν δούμε η αξιολόγηση να προχωράει δηλαδή, θα κλείνει αυτομάτως η κάνουλα. Είναι ο λεγόμενος κόφτης. Με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι ακριβώς. Σημαίνει τι τώρα, σημαίνει δηλαδή, μισθοί και συντάξεις, για να είμαστε ξεκάθαροι στον κόσμο. Θα κόβονται περαιτέρω μισθοί, συντάξεις, θα γίνεται φορολογική έμεση και άμεση των πολιτών. Είναι δυνατόν δηλαδή το 2018 με τα δεδομένα δηλαδή της χώρας τώρα χωρίς μέρημνα για ανάπτυξη, χωρίς επενδύσεις, χωρίς μεταρρυθμίσεις να κάνουμε με φορολογικές μόνο επιδρομές αυξήσεις φορών και περικοπή των δαπανών κυρίως στον κοινωνικό τομέα, δηλαδή κυρίως στα νοσοκομεία, όπως είδαμε τα τελευταία, τα 450 εκατομμύρια δηλαδή που είχαν τα νοσοκομεία, τα πήραν με συνοπτικές διαδικασίες το λογιστήριο του κράτους. Από ό,τι φαίνεται αυτό και κατά πάσα πιθανότητα δηλαδή αυτό το καθεστώς με απέτηση δηλαδή του δούνου του θα ισχύει όσο υπάρχει δημόσιο χρέος, δηλαδή ΕΣΑΗ. Αυτό εμένα μου φαίνεται λίγο απίθανο και αυτό το είδα σήμερα δηλαδή σαν μια επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης ίσα ίσα για να κατευνάσει κατ' εμέ τα πνεύματα. Και πιστεύω ότι θα ακολουθήσει και για τους ίδιους τους βουλευτές που ψηφίσαν το νομοσχέδιο αυτό. Μπορεί να ακολουθήσει, όπως είπε και ο πρόεδρος μας, ένα φαινόμενο, θα σας το πω δηλαδή έτσι όπως το είπε στη Βουλή, σακελαριάδα. Δηλαδή θα έχουν ψηφίσει τα μέτρα, θα ψηφίσουν και τα άλλα τα μέτρα και μετά μην μπορώντας να πηγαίνει ο καθένας στις περιοχές, στις εκλογικές περιοχές, θα αναγκαστούν να παραιτηθούν.
Είναι κάτι που μας είπε ο κύριος Λεβέντης και τηλεφωνικά προχθές. Και μου θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Να συμπληρώσω κάτι, διεκδικώντας βέβαια και τον χρόνο λίγο που χάθηκε. Και μιλώ και σαν, στην τρίτη ιδιότητά μου, δηλαδή σαν άτομο της αγοράς. Αν δεν υπάρχει σταθερή οικονομία, δεν μπορεί να δουλέψει η αγορά. Και θα σας φέρω και ένα παράδειγμα. Χτες ουσιαστικά δηλαδή που ψηφιστήκαν αυτά τα μέτρα, 10 η ώρα, επειδή είμαι σε κεντρικό σημείο στην Αβέροφ, δεν υπήρχε κόσμος. Μια βόλτα δηλαδή, αν κάνει κανείς στην αγορά, στην παλαιά αγορά, είτε στην Ανεξαρτησία, είτε πιο πάνω στην Χαριλάου Τρικούπη, θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Είναι αλήθεια πια και έχουμε και παρακάτω και ένα ρεπορτάζ με τον κύριο Νταλαμάνκα που λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι ολοκληρώθηκε σήμερα για παράδειγμα το δεκαήμερο προσφορών και ο κόσμος δεν βγήκε, δεν ψώνησε όπως δεν ψώνησε και τις ημέρες των εορτών. Κύριε Ζωτά, ένα λεπτό θα μιλήσω και μετά έχετε το λόγο εσείς ούτως ή άλλως. Κύριε Δήμο, υπάρχει μια ιστορία. Ήθελα να πω μόνο ένα σχόλιο επί αυτού. Όπως φαίνεται και στο τραπέζι εδώ, κριτική δεν γίνεται μόνο στην Ένωση Κεντρών, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ασκήσει ούτε κοινοβουλευτισμό, είμαστε μόνο 6 μήνες στη Βουλή, ούτε εξουσία. Είναι τα κόμματα που έχουν ασκήσει εξουσία, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ποτάμι, και το ΚΚΕ έχει ασκήσει κοινοβουλευτισμό πάρα πολλά χρόνια, δεν είδαμε να γίνεται κάτι. Έτσι. Αυτό που δεν μπορεί να προσάψει κανείς δηλαδή στην Ένωση Κεντρών είναι μια κριτική. Ο πρόεδρος μας αυτά τα έλεγε από το 1992. Ωραία. Κύριε Δήμο, υπάρχει μια αισιοδοξία από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η δόση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το ποσό των 5,7 δις. Η δόση συγκεκριμένη που έρχεται, δεν ξέρω, περιμένει να το δούμε αυτό το πράγμα. Κατά πάσα πιθανότητα η αισιοδοξία της κυβέρνησης όπως γίνεται συνήθως μας φέρνει μετά απεσιοδοξία. Εγώ αυτό θέλω να πω. Μάλιστα, ωραία. Κύριε Δήμο, να κλείσω με εσάς. Βεβαίως. Εγώ θα σας πω ότι το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε είναι ταφόπλακα για τον μικρομεσαίο, ταφόπλακα για τον αγρότη, ταφόπλακα για τον υπάλληλο και συγκεκριμένα για όλους, για τους επιστήμονες, τους οποίους είδαμε στους δρόμους να διαδηλώνουν πάλι μαζί με τους αγρότες και όλους τους φορείς της κοινωνικής ζωής. Έχω να πω και μία ένσταση θέλω να κάνω για εσάς τους δημοσιογράφους, όχι για εσάς προσωπικά, εσείς είστε έγκριτοι δημοσιογράφος συμπαθέστατοι. Για την απεργία που κάνατε, έπρεπε να δει ο κόσμος τις κινητοποιήσεις του κόσμου, έπρεπε να δει τι ψηφίζουν και τι θα υποθηκεύσουν για το μέλλον της χώρας και για τα παιδιά μας. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, δεν σας κουράσω παραπάνω, ότι ένα καλό που ψηφίστηκε τουλάχιστον δηλαδή σε αυτό το νομοσχέδιο είναι το επίδομα αλληλεγγύης που θα δοθεί στους υπερήλικες βορειοπυρώτες και στους ελληνοπόντιους, το οποίο είχε κοπεί, κύριε Δαδαμάνη, από τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς το μόνο που έκοψε μόλις ξεκίνησε τα μνημόνια ήταν αυτό το επίδομα. Το επίδομα 360 ευρώ που μπορούσαν να ζήσουν αξιοπρεπώς οι υπερήλικες. Γιατί ήταν και θα είναι άτομα αξιοπρεπείς, υπερήφανοι και ζούσαν χωρίς 0 ευρώ. Αυτό δεν νοείται σε μία. Αφήστε με λίγο να τελειώσω. Αναγκαλικέ συντάξει τώρα, τι να συζητάμε. Δεν διέκοψα κανένα. Συγγνώμη. Έτσι. Είμαι ο μόνος που τηρώ τους χρόνους και την ευγένεια δηλαδή στο τραπέζι. Επανέρχεται βέβαια αυτό το επίδομα. Πάλι όμως με κουτσουρεμένο, θα το λέγαμε δηλαδή, στη γλώσσα την λαϊκή. Θα μειώνονται δηλαδή περίπου 10 ευρώ για κάθε χρόνο που λείπει από το ελάχιστο χρόνο διανομής, δηλαδή των 35 χρόνων στην Ελλάδα. Θα φτάνει δηλαδή αυτό το επίδομα γύρω στα 200 ευρώ. Και αν συμψηφίζεται με τα 80 ευρώ, τα οποία είναι σύνταξη που παίρνει ο υπερήλικας από την Αλβανία, φαντάζεστε δηλαδή πόσο θα φτάσει. Άλιστα. Και θα ζει κάποιος δηλαδή με 120 ευρώ. Εδώ θα μου πείτε ζούσε χωρίς ευρώ. 120 ευρώ κάτι είναι. Κοιτάμε τη σταγόνα και τον ωκεανό, κύριε Δήμο. Κύριε Δαρδαμάνη, κύριε Ζώτο, κύριε Δήμο, σας ευχαριστώ.